για σκόπιμες και εκδικητικές μετακινήσεις τελεχών της ΕΜΑΚ που αν και εμβολιασμένοι απομακρύνθηκαν από τις υπηρεσίες τους, κάνει λόγο νομικός σύμβουλος των 46 πυροσβεστών που έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού. Θα ενδεχομένως θα τη στέργεζε και η όρος τιμωρητική, γιατί στην ουσία δεν έγιναν μετακινήσεις με βάση το αν εμβολιαστήκαν ή όχι, αλλά έγινε μια μετακίνηση με βάση τη θέση που κρατήσαν σχετικά με τη συγκεκριμένη διαταγή του αρχηγού περί υποχρεωτικού εμβολιασμού. Ο κύριος Θανασούλας κάνει λόγο για τιμωρητική στάση του αρχηγείου της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με τον ίδιο, εν μία ανοιχτή εκτός από τους πυροσβέστες στελέχη των ΕΜΑΚ που δεν έχουν εμβολιαστεί, μετακινήθηκαν τουλάχιστον 3 ακόμη στελέχη σε άλλες υπηρεσίες, καθώς αν και είναι εμβολιασμένοι, συμμετέχουν στην προσφυγή που έχει κατατεθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Υπάρχουν άνδρες οι οποίοι δεν συμμετείχαν στην αίτηση ακύρωσης κατά της διαταγής, παραμένουν ανεμβολίαστοι και ωστόσο δεν έχουν μετακινηθεί. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Για μας αυτή την έκανε ακόμα μεγαλύτερη το γεγονός, το οποίο πληροφορηθήκαμε μόλις εχθές. Δεν συνέβη βέβαια στην Κρήτη, συνέβη σε άλλες υπηρεσίες της Ελλάδος, ότι δηλαδή δεν απομακρύθηκαν μόνο στελέχη τα οποία δεν δέχτηκαν ή δεν είχαν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους μέχρι και προχθές, αλλά απομακρύθηκαν και στελέχη τα οποία ήδη είχαν ξεκινήσει τον εμβολιασμό τους και κάποια τον είχαν ήδη ολοκληρώσει. Δηλαδή είχαν κάνει τη μία ακόμα και τις δύο δόσεις. Οι επιβεβαιωμένες πληροφορίες μας αυτές από τους ίδιους συναδέλφους που απομακρύθηκαν είχαν να κάνουν με το γεγονός ότι οι συνάδελφοι αυτοί θεώρησαν σωστό, ενώ είχαν εμβολιαστεί, να προσφύγουν δικαστικά, να συμπαρασταθούν στους συναδέλφους τους, αυτούς που διωκόταν από τη ΕΜΑΚ, κατά της υποχρεωτικότητας, στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Εξόφθαλμο παράδειγμα τιμωρητικής διάθεσης θεωρείται ακόμη και η μετακίνηση στελέχους της ΕΜΑΚ Κρήτης που δεν φαίνεται να έχει εμβολιαστεί καθώς βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης μετά από εγκεφαλικό που υπέστη εν ώρα υπηρεσίας. Μια μετακίνηση που ματαιώθηκε τελικά μετά το σάλο που προκάλεσε. Υπάρχει και ένα άλλο έτσι εξόφθαλμο παράδειγμα, το οποίο είναι με κάποιον ο οποίος μάλιστα είναι στην Κρήτη κιόλας. Είχε πάθει εγκεφαλικό εν ώρα υπηρεσίας, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο και αυτή τη στιγμή είναι σε κέντρο αποκατάστασης, δεν μπορούσε φυσικά να εμβολιαστεί και υπήρξε διαταγή που τον μετακινούσε και αυτόν. Η οποία βέβαια μετά από κατακραυγή και διαμαρτυρίες πάρθηκε πίσω αυτή η διαταγή και ο άνθρωπος παραμένει στο δυναμικό της ομάδας της ΕΜΑΚ χωρίς φυσικά να μπορεί να υπηρετεί. Οι συνδικαλιστές του πυροσβεστικού σώματος εξακολουθούν να αντιδρούν σφοδρά στις εξελίξεις αλλά και στη σοβαρή αποδυνάμωση των ΕΜΑΚ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η εικόνα που έχει διαμορφωθεί στην νευραλγική υπηρεσία της Κρήτης. Σήμερα η τρίτη ΕΜΑΚ που πριν ένα μήνα περίπου αριθμούσε 42 πλήρως εξειδικευμένα και εκπαιδευμένα στελέχη, όχι μόνο σε ένα, αλλά σε 2-3 αντικείμενα τα οποία επιμελείται αυτή η υπηρεσία, έφτασε σήμερα να έχει 30 πλήρως εκπαιδευμένα και εξειδικευμένα και 4 που μετακινήθηκαν από άλλες υπηρεσίες στην ΕΜΑΚ για να καλύψουν τον κενό αυτό το 6 που απομακρύθηκαν.